Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας έστω και τηλεφωνικά την κυρία Κλέρη Θεοδόρου, αγαπημένη συγγραφέας. Χαίρετε, χαιρόμαστε που σας ακούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ναι, έστω και από απόσταση είναι μεγάλη χαρά να είμαστε μαζί. Νέο βιβλίο λοιπόν, παρά τόσα συμβαίνουν, εσείς συνεχίζετε κανονικά να μας ταξιδεύετε μέσα των σελίδων σας. Να πούμε δύο λόγια. Ναι, λοιπόν, το βιβλίο είναι οι Εραστές του Φωτός, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός και μόλις κυκλοφορήσαμε τώρα την 5η 22 Οκτωβρίου. Είναι ένα βιβλίο που είναι εμπνευσμένο από τη ζωή της θρυλικής φωτογράφου Νέλης και έχει στο επίκεντρό του την φωτογραφία, τη φιλία, την αγάπη, δύο κεντρικές ηρωίδες, η μία υπαρκτό πρόσωπο με το ονομασμένο στο βιβλίο ως Άλμα, η Νέλης φωτογράφος, και η άλλη η Ελληνόπη, μια κοπέλα με μοναδικό όνομα και μοναδική ιστορία, επίσης νεαρή φωτογράφος που κάπως έρχονται οι ζωές τους σε επαφή. Να πούμε ότι η Νέλης είχε ζήσει μια φοβερά μυθιστορηματική ζωή, δηλαδή έχει γεννηθεί στο Αιδίνι, ζει όλη την καταστροφή του Αιδινίου, ξεφεύγει τελευταία στιγμή η ίδια από την καταστροφή της Σμύρνης, όχι όμως και η οικογένειά της. Σπουδάζει στην Βρέση, από τις πρώτες γυναίκες που σπουδάζουν μόνες τους στο εξωτερικό και μάλιστα φωτογραφία τελείως πρωτοποριακή τέχνη εκείνη την εποχή, επιστρέφει στην Ελλάδα, ανοίγει ένα από τα πρώτα φωτογραφία στην Ερμού και πελάτες της είναι όλοι η αφρόκρεμα της αθηναϊκής κοινωνίας, από τον Βενιζέλο και τον Κωστή Παλαμά, mm-hmm. την Ελόπη Δέλτα, τον Άγγελο Σκυλιανό. Γνωρίζει αργότερα τον Αριστοτέλειο Νάση, του διακοσμεί τα τάνκερ του και έχουν έτσι και μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Κατακρίνεται από πάρα πολλούς γιατί βάζει στο επίκεντρο μονάχα τη δουλειά της και δεν σκέφτεται άλλα πράγματα και έτσι φωτογραφίζει, ας πούμε, και το Μεταξά, για το Βασιλικό Ζεύγος. Γνωρίζει ακόμα και τον Γκέμπελ, που παρευρίσκεται στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου το 1936. Και αργότερα βρίσκεται στην Αμερική, όπου εκεί ξεμένει, γιατί ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν επιστρέφει πίσω και χωρίς να έχει τα εφόδια, αποφασίζει να ξαναρχίσει από την αρχή. Γυρνάει αργότερα, πολλά χρόνια μετά, 27 χρόνια μετά στην Ελλάδα. Εκεί κάπου έχει ξεχαστεί από το ελληνικό κοινό και λόγω της φοβερής δημοσιογράφου της Βλάχου στην Καθημερινή καταφέρνει να ξαναέρθει στην επιφάνεια. Πραγματικά, πώς προέκυψε τελικά και της αφιερώσατε το βιβλίο το συγκεκριμένο ή ενασχόληση γενικότερα? Είναι βασικά δύο μεγάλες αγάπες που είναι στη δική μου ζωή. Είναι η συγγραφή και η φωτογραφία. Και έχω σπουδάσει μάλιστα και φωτογραφία και ήταν από τα όνειρα που είχα από παιδί να το κάνω αυτό. Δεν ξεκίνησα βέβαια από εκεί, σπούδασα πρώτα γερμανική φιλολογία και αφού τελείωσα και το μεταπτυχιακό μου, βρέθηκα στα 30 μου πια σε μια σχολή φωτογραφίας που είχα επιλέξει. Και εκεί την πρώτη μέρα που πήγα, μια έτσι βροχερή Δευτέρα του Οκτωβρίου το πρωί, είχαμε ιστορία της φωτογραφίας και οι πρώτες εικόνες που προβλήθηκαν στον, μέσω του βιντεοπροβολέα ήταν τα γυμνά της Νέλης στην Ακρόπολη. Με συγκίνησαν πάρα πολύ αυτές οι εικόνες, έγινε ένα κλικ εκείνη την ώρα μέσα μου και άρχισα πραγματικά να παρακολουθώ την ζωή της, να φτιάχνω αυτά πράγματα, να διαβάζω και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι είχα ένα πολύ μεγάλο αρχείο πλέον για αυτή τη γυναίκα. Και άρχισε να μου γεννιέται η επιθυμία να γράψω για αυτήν. Βέβαια, να πούμε ότι το βιβλίο δεν είναι βιογραφία, mm-hmm. δηλαδή δεν είμαι βασισμένη κατά γράμμα στη δική της ζωή, είναι εμπνευσμένη η ζωή της. Ναι, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και άλλη ηρωίδα, η Ελληνόπη, την οποία επίσης κατά μία έννοια την γνώρισα. Είναι μια κοπέλα που γνώρισα σε ένα σεμινάριο που έκανα, αυτό το πολύ σπάνιο όνομα, το οποίο κρύβει και μια πολύ σπάνια ιστορία από πίσω του. Και τότε μου ήρθε η ιδέα να συνδυάσω τα δύο αυτά πρόσωπα. Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο, εκτός το ότι είναι φίλες? Είναι εραστές του φωτός. Έχουν τη λατρεία για την φωτογραφία, για τη τέχνη, για την ομορφιά, για τη ζωή γενικότερα, γιατί το φως σημαίνει ζωή. Mm-hmm. Και για να μπορούν να ξεπερνούν και να καταπολεμούν το κάθε σκοτάδι. Και χρειαζόμαστε το φως, ειδικά αυτές τις ημέρες που διανύουμε, οι οποίες είναι πολύ φωτεινές. Σήμερα παραπάνω από ποτέ. Ναι.
Βέβαια, Πόσο να πούμε ότι καιρό, το έχουμε πάντα εκεί. πόσο καιρό διήρυξες έτσι όλη η έρευνα και μετά η συγγραφή? Ένα χρόνο. Βέβαια, η έρευνα είναι κάτι που έχει γίνει, λέω, και πάνω των τελευταίων 15 ετών, επειδή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πρόσωπο της Νέλης. Είχα συγκεντρώσει πολύ υλικό, χωρίς να ξέρω από την αρχή ότι κάτι θα κάνω με αυτό. Απλά με ενδιαφέρει το πρόσωπό της. Αλλά έτσι η μεθοδική έρευνα και η συγγραφή του βιβλίου κράτησε ένα χρόνο. Ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα τώρα που το έχετε και στα χέρια σας? Πολύ. Νομίζω ότι είναι το πιο προσωπικό μου βιβλίο, το πιο δικό μου, αυτό που κρύβει τις περισσότερες πτυχές του δικού μου εαυτού και της δικής μου προσωπικότητας, και είναι αυτό που εγώ έχω αγαπήσει πιο πολύ τελικά. Για μένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο εξώφυλλο, έτσι. Αχ, ναι. Και εγώ το λάτρεψα, δηλαδή οι εκδόσεις ψυχογιώσεις επέρασαν την αυτό του, νομίζω. Πιστεύω ότι είναι το πιο ωραίο εξώφυλλο που έχω τώρα στα βιβλία μου. Κάνοντας έτσι μια αναδρομή στο χρόνο, πόσο δύσκολο ήταν για έναν καλλιτέχνη εκείνης της εποχής, με τις τόσες συνθήκες, τις αντίξωες, τις αντιλήψεις, να μπορέσει να φτιάξει καριέρα και μάλιστα και διεθνή? Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί καταρχάς η Νέλη ήταν η γυναίκα. Πρώτο έτσι εμπόδιο στην εποχή εκείνη. Δεύτερον, καταφέρνει να πείσει την οικογένειά της να πάει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Ξεκινάει ότι θέλοντας να κάνει ζωγραφική, έρχεται εκεί σε επαφή με τη φωτογραφία και αλλάζει τελείως. Τρίτο έτσι μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει. Γυρνάει στην Ελλάδα, ανοίγει το φωτογραφείο, που ποιος θα εμπιστευτεί γυναίκα φωτογράφο την εποχή εκείνη, και μάλιστα γυναίκα που έχει πολύ πρωτοποριακές μεθόδους, γιατί η Νέλη, ας πούμε, φωτογραφίστηκε με μηχανές μικρού και μεσαίου φορμά, που δεν χρησιμοποιούνταν τότε. Φωτογραφίστηκε με υπεθέτει όχι μόνο στο στούντιο. Παρ' όλα αυτά, είναι τέτοιο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που πετυχαίνει, που τελικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την εμπιστεύεται όλο και περισσότερος κόσμος και πολύ σημαντικός κόσμος. Και επίσης, βέβαια, η Νέλη, να πούμε ότι η φωτογραφία, καλός ή κακός, είναι το νούμερο ένα στη ζωή της. Δεν υπολογίζει τίποτα άλλο μπροστά στο να πετύχει τη τέλεια εικόνα. Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και στο βιβλίο, ότι στοιχίζει σε πάρα πολλά επίπεδα όσον αφορά την προσωπική της ζωή και την εξέλιξή της. Ναι. Πραγματικά είναι πολύ, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα βλέπουμε ότι όλοι σχεδόν είμαστε φωτογράφοι. Με ένα κινητό μπορούμε και κάνουμε τα πάντα. Και όμως εκείνη την εποχή, πώς ήταν οι φωτογραφικές μηχανές και στο χειρισμό τους και στο αποτέλεσμα το που έπρεπε να μπορούσες ποτέ να ξέρεις τι θα σου βγάλει μέχρι που να το δεις στο σκοτεινό θάλαμο. Δηλαδή δεν είχε έλεγχο την ώρα που το ακριβώς, πάρα πολύ αυτό δύσκολο. Φωτογραφίζεις. Και πόσο εύκολο ήταν να καταστραφεί αυτό το φιλμ και στην διάρκεια, ας πούμε, της ημέρας της φωτογράφησης, αλλά και αργότερα μέσα στο θάλαμο ένα λάθος να έκανες και είχε καταστραφεί όλο το φιλμ. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα τι ετοιμάζετε με την έννοια της προώθησης του βιβλίου, καθώς λόγω των συνθήκων δεν έχουμε τη διαζώσει σε επαφή? Δυστυχώς, ναι, παρουσιάσεις για την ώρα δεν προγραμματίζεται, εννοείται, τίποτα. Αν βελτιωθεί η κατάσταση θα το δούμε ίσως από την άνοιξη και μετά. Ό,τι κάνουμε τώρα θα είναι διαδικτυακό. Έχετε επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα με τους φίλους? Τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Γενικώς είμαι γνώμων, γιατί η επαφή με τους αναγνώστες και εξαιτίας των social media είναι πλέον πάρα πολύ στιγμή και πολύ προσωπική. Οπότε τουλάχιστον δεν βρίσκεται κανείς τελείως αποκομμένος. Μπορεί να πάρει ένα feedback, μια ανατροφοδότηση, να ξέρει λίγο τι γίνεται, να δει, αρέσει, δεν αρέσει το βιβλίο κτλ. Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή. Αυτό, ρε παιδί μου, να σήξει το χέρι, να πάρει μια αγκαλιά, να δει την φωτογραφία, δηλαδή είναι τελείως άλλο πράγμα. Αλλά είναι οι συνθήκες που πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν πάει καλά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Οπότε, πρέπει πραγματικά να βάλουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, να προσέξουμε, να φορέσουμε τις μάσκες, να κρατήσουμε αποστάσεις. Να μην συγχρονιζόμαστε, να μην είμαστε πολλά άτομα μαζί. Δηλαδή,
είναι πλέον βασικότερο από οτιδήποτε άλλο αυτό. Για να και, μπορέσουμε να ναι. ξεπεράσουμε και να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Αυτό έχουμε ως στόχο και ελπίδα, γι' αυτό και όλος ο κόσμος ζορίζεται πια, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Το εισπράττει δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, από όλες τις ηλικίες, το διάστημα ήδη είναι πολύ μεγάλο και αυτό που χειροτερεύει την κατάσταση είναι το αβέβαιο. Ναι. Δεν ναι, βλέπεις γιατί να δεν υπάρχει πότε κάποιο... Θα τότε, θα λέγεις ok, κάνε το μονή. Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει πότε θα τελειώσει. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι σε ένα βαθμό εξαρτάται και από εμάς πότε θα τελειώσει. Δηλαδή, αν όλοι ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι θα τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Αυτό να ευχηθούμε. Η φωτογραφία όμως εξακολουθεί και είναι διέξοδος. Ακόμη και αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε, οι οποίες μας προσφέρουν πρωτόγνωρες εικόνες ό,τι αφορά την αποτύπωσή τους, είτε από έναν φωτογραφικό φακό, είτε από το φακό μιας κάμερας, σε ό,τι αφορά το βίντεο εννοώ. Είναι εικόνες που δεν έχουμε ξαναζήσει, να βλέπουμε έρημες μεγάλου πόλης, για παράδειγμα. Ήταν οι εικόνες που θυμίζανε ταινίες, έτσι αυτές ταινίες καταστροφής. Ναι. Πολλές αμερικανικές παραγωγές επιστημονικής φαντασίας, που όμως τώρα είναι πραγματικότητα. Ναι. Πώς ασχολείστε τώρα, καθόλου το βλέπετε ως διέξοδο τη φωτογραφία, να κάνετε τη φωτογράφο. Ναι, απλά δεν ασχολούμαι πια επαγγελματικά με τη φωτογραφία, όπως παλιότερα. Ναι. Είναι το χόμπι μου, είναι η αγάπη μου, έχω πάντα φωτογραφική μηχανή πάνω μου. Αναδιαστήματα όταν θεωρώ ότι έχω συγκεντρώσει αρκετό υλικό που με ικανοποιεί, κάνω κάποιες εκθέσεις. Η τελευταία έχει γίνει το 2016 και τώρα θα δούμε. Τι σας αρέσει να φωτογραφίζετε κυρίως? Φωτογραφίζω πρόσωπα και προτιμώ τη φωτογραφία δρόμου, που σημαίνει ότι είναι αυθόρμητες εικόνες, όχι σημαίνες. Και αυτό που έλεγε ο Μπρεσόν, η αποφασιστική στιγμή, δηλαδή να πετύχεις με το φακό σου την κατάλληλη ακριβώς στιγμή για να κάνεις το κλικ. Και παράλληλα μου αρέσει πολύ και ταξιδιτική φωτογραφία, επειδή ταξιδεύω και αρκετά, τουλάχιστον ταξίδευα αρκετά. Ναι, γιατί τώρα αυτό το ξεχνάμε. Ναι, ναι. Οπότε είναι αυτά τα δύο που συνδυάζω. Αυτός ο περιορισμός, σας έχει δυσκολέψει και πόσο όλο αυτό το διάστημα? Με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, με την έννοια ότι έχω μεγάλη ανάγκη να έχω στην καθημερινότητά μου τους ανθρώπους που αγαπώ. Και έτσι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους αναγκαστικά έχουμε τώρα μία απόσταση. Και αυτό είναι κάτι που με πληγώνει πάρα πολύ. Από την άλλη βέβαια, σε μένα προσωπικά, ίσως να έκανε και ένα καλό, με την έννοια ότι μου έδωσε χρόνο, ναι. Που πάντα μου λείπει. Τουλάχιστον το πρώτο διάστημα. Για να μπορέσω να δημιουργήσω, να γράψω περισσότερο και όλα αυτά. Δηλαδή, μπόρεσα να είμαι δημιουργική αυτό το διάστημα, που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ναι. Έχετε όμως και μια άλλη αγάπη και σίγουρα θα είναι και διέξοδος όλο αυτό το διάστημα. Τα υπέροχα σκυλιά μου. Αυτές οι ψυχές, οι γούνινες, όπως τις λέω εγώ, γιατί είναι λατρεία πραγματική και πόσο σημαντικά αποδείχθηκαν ούτως ή άλλως είναι για έναν ζώφυλλο και όχι μόνο, αλλά πραγματικά ήταν διέξοδος και είναι διέξοδος για όλη αυτή την εποχή και πολύ περισσότερο, γιατί αυτό το χάδι, η καλή του διάθεση που δεν χάνεται με τίποτα και αυτή η αισιοδοξία είναι μεταδοτική. Και επίσης να πω ότι στο βιβλίο, στους εραστές του φωτός, τα σκυλάκια παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί η ίδια η Νέλης είχε λατρεία στα ζώα, και έτσι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και σημασία μέσα στο μυθιστόρημα. Και μάλιστα υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται ότι ένα σκύλος μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και εγώ αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Είναι αλήθεια. Και εγώ ναι, έχει αλλάξει τη δική μου ζωή τα πάντα. Έτσι είναι. Και αυτή την ελευθερία που στερούμαστε όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον τη συναντάς στα ζώα και κάπως παίρνεις τα πάνω σου, λες, για να μπορούν αυτά, θα μπορέσω κι εγώ. Δηλαδή, έχουμε φτάσει και αυτό το σημείο. Είμαστε καλά, είμαστε μαζί, ζούμε τώρα και
αυτό το χάδι, ρε παιδί μου, που το έχουμε τόσο ανάγκη τελικά. Ναι, τουλάχιστον δεν φοβάσαι την επαφή μαζί τους, το χάδι τους, Ναι. τη βόλτα που θα βγεις μαζί τους άφοβα, χωρίς να Ακριβώς. τους έχεις απόσταση, και είναι Ναι. πολύ σημαντικά και ευεργετικά για την ψυχή του ανθρώπου όλα αυτά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία για τους εραστές του Φωτός. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάθε χρόνο ειλικρινά τις απολαμβάνω τις κουβέντες μας αυτές και να ευχηθώ του χρόνου από κοντά. Από κοντά το συντομότερο, θα πω εγώ, δεν βάζω χρονικό περιθώριο. Ναι, το του χρόνου, το λέω με την έννοια το στο επόμενο ναι, βιβλίο. Ναι, θα είναι το επόμενο βιβλίο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να μπορέσουμε να ξεβλήσουμε και τις σελίδες αφού του βιβλίου, έτσι, από κοντά. Περιμένω εντυπώσεις με αγωνία. Σίγουρα θα το διαβάσουμε και θα σας πούμε τις εντυπώσεις. Προτρέπουμε βέβαια και όλους τους φίλους. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το διάστημα και τώρα και εν ώψη εορτών. Ό,τι ναι, καλύτερο, η αλήθεια είναι ότι το διάβασμα είναι από τις ασχολίες που πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν να περάσουμε έτσι και πιο ευχάριστα και πολύ, με πολύ πιο παραγωγικό τρόπο αυτό το διάστημα που αναγκαζόμαστε να μείνουμε πολύ περισσότερο κλεισμένοι μέσα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, τα καλύτερα καλημέρα, για και να είστε καλά, για όλους πάρα μας. Πολύ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια χαρά.